Θα συζητήσουμε για το κοινό μας νόμισμα στην Ευρώπη, για το ευρώ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα, διδάκτορα διεθνούς πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέα. Αξίζει να αναφέρω εδώ δύο βιβλία του κύριου Γκράβα, τον Οικονομικό Πόλεμο και την Νομισματική Ειρήνη από τις εκδόσεις Σιδέρη και τις Κεντρικές Τράπεζες. Πάρα πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε αυτό το δεύτερο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Τα αναφέρω γιατί σχετίζονται και τα δύο με το θέμα μας. Καλησπέρα κύριε Γκράβα. Καλησπέρα κύριε Χαλαμπίδη, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως για την αναφορά στα βιβλία. Καλή χρονιά, εύχομαι με υγεία. Ως αφετηρία, να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο πώς και πότε δρομολογήθηκε το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια την ευκαιρία δύο φορές να θυμηθούμε την εστρογγυλή επέτειο 20 ετών του ευρώ. Και αναφέρομαι σε δύο φορές γιατί ήταν η μία την πρωτοχρονιά του 2019, όταν είχαμε συμπληρώσει 20 χρόνια από την υιοθέτηση του ευρώ από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινού τους νομίσματος. Η δεύτερη φορά είναι αυτή η πρωτοχρονιά, η φετινή, πριν από μερικές μέρες. Πράγματι, 1η Ιανουαρίου του 2022 γιορτάζουμε πριν από 20 χρόνια το χειροπιαστό ευρώ, δηλαδή αυτό που θυμούνται όλοι οι πολίτες, το κράτησαν στα χέρια τους. Περίπου 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες τότε κράτησαν στα χέρια τους ένα ολοκένουργιο νόμισμα το ευρώ, ανάμεσά τους φυσικά και εμείς οι Έλληνες, καθώς είχαμε μπει στην Ευρωζώνη έναν χρόνο πριν. Άρα λοιπόν είναι μια νομίζω πολύ σημαντική επέτειος και ιδίως όπως θα συζητήσουμε στη συνέχεια, διότι εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται αφενός ότι έχει την αποδοχή των πολιτών όπως φαίνεται από τα διάφορα ευρωβαρόμετρα το κοινό νόμισμα, αφετέρου κατάφερε να ξεπεράσει μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία, τη δεύτερη δεκαετία ενηλικίωσής του και να φτάσει σήμερα αισίως αυτό το πολύ πετυχημένο εγχείρημα που δεν είναι οικονομικό μόνο ούτε χρηματοοικονομικό αλλά κατεξοχήν πολιτικό κατά τη θεώρησή μου, να φτάσει σήμερα να γιορτάζει 20 χρόνια. Έχει ασφαλώς, έχουμε πάρα πολλές αναφορές, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά για τα θετικά του ευρώ. Θα καταλήξουμε στα θετικά. Θα ξεκινήσω όμως από την κριτική που έχει ασκηθεί στο ευρώ ήδη από την εποχή που άρχισε να σχεδιάζεται και να υλοποιείται, όπου καταρχάς πάρα πολλοί το κατέκριναν ως ένα φαρδί μάρκο, δηλαδή ότι ήταν ένα νόμισμα που στην πραγματικότητα σχεδιάστηκε και οικοδομήθηκε πάνω στα μέτρα της Γερμανίας και ενός, και ενός κλειστού κλαμπ χωρών. Ήταν έτσι? Κοιτάξτε, δεν θα το έθετα ακριβώς έτσι, ωστόσο σίγουρα κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το καταστατικό της και το δόγμα της στόχευσης του πληθωρισμού και φυσικά η προσήλωση αυστηρά στον χαμηλό πληθωρισμό, θυμίζω έχουμε πλέον στόχο 2% πληθωρισμό ενώ μέχρι πριν ένα χρόνο είχαμε πλησίων αλλά χαμηλότερα του 2%, ακόμα δηλαδή πιο κάτω, τώρα πια έχουμε κεντρικό στόχο 2% η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και η Fed στην Αμερική. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι ότι δομήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της Bundesbank και αυτό ήταν προφανές καθώς ο ισχυρός παίχτης στο σύστημα ήταν η Γερμανία και το Μάρκο. Προφανώς δημιουργήθηκαν κάποιες ανισορροπίες οι οποίες μακροοικονομικές, οι οποίες όμως θα σας πω ένα γρήγορο αντεπιχείρημα για όσους για παράδειγμα μπορεί να λένε ότι το ευρώ έφερε την κρίση. Δεν έφερε το ευρώ την κρίση κατά την άποψή μου, διότι τα δίδυμα ελλείμματα ήταν αυτά που έφεραν τη χώρα μας ως αδύναμο κρίκο στην κρίση της Ευρωζώνης, η οποία κρίση της Ευρωζώνης οφειλόταν στις ατέλειες της αρχιτεκτονικής με την οποία οικοδομήθηκε το ευρώ, βιάστηκαν θα λέγαμε να το εισάγουν υπό την έννοια ότι δεν σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη το 2010, ότι δηλαδή ενώ θεωρεί το αξιόχρεο, το ελληνικό αξιόχρεο ισοδύναμο με το γερμανικό, θα καταλήγαμε να αμφισβητείται το αξιόχρεο μιας ολόκληρης χώρας και η δυνατότητα της να αποπληρώνει τα ομόλογα. Άρα λοιπόν αυτό το κενό στην θεσμική αρχιτεκτονική του ευρώ που αποκαλύφθηκε με την κρίση χρέους που θυμίζω ήρθε από την Αμερική μετά την κατάρρευση της Λίμαν, πέρασε στην εδώ πλευρά, αυτό λοιπόν ήταν που αποκάλυψε, που ξεγύμνωσε τα κενά που είχε η θεσμική αρχιτεκτονική του κοινού νομίσματος. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, δίδυμα ελλείμματα που ήταν ο λόγος που ήταν ο αδύναμος κρίκος η χώρα μας, υπήρχαν και επί δραχμής. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε όσοι ζήσαμε και τη δραχμή, ότι είχαμε την ψευδέστηση του χρήματος με αλλεπάλλες υποτιμήσεις δραχμής, είχαμε διψήφιο πληθωρισμό, άρα
σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα στην Τουρκία με τον καλπάζοντα πληθωρισμό. Θυμίζω διψήφιο πληθωρισμό, όχι καλπάζοντα αλλά διψήφιο, είχε και η χώρα μας. Θυμίζω τις υποτιμήσεις του νομίσματος που δεν ωφέλησαν σε ανταγωνιστικότητα, διότι για να έχεις καλή ανταγωνιστικότητα θες καινοτομία, θες έρευνα, θες καλά προϊόντα. Δεν φτάνει μόνο να υποτιμάς το νομισμά σου για να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες σου ο υπόλοιπος κόσμος. Φυσικά ο τουρισμός θα είναι ελκυστικός, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μιλάω για τη μεταποίηση, για τη βιομηχανική παραγωγή κλπ. Άρα το πλαίσιο είναι ότι η κρίση οφειλόταν στα δίδυμα ελλείμματα τα οποία είχε η χώρα μας και πριν το ευρώ. Ωστόσο η κρίση, και αυτό είναι που πρέπει να μας μείνει, γιατί αυτό διορθώθηκε προϊούσης της κρίσης και γι' αυτό ενηλικιώθηκε το νόμισμα εσίως τη φετινή πρωτοχρονιά, καταφέραμε ως Ευρωζώνη να καλύψουμε αυτά τα κενά της ελληνικής αρχιτεκτονικής, φυσικά με βαρύ κόστος για τη χώρα μας. Είναι αυτό που λέω στο πρώτο βιβλίο που αναφέρατε ως ακήρυχτο οικονομικό πόλεμο, καθώς δίχασε βορρά και νότο. Άρα σε αυτή τη φάση την πλήρωσε σε εισαγωγικά ο αδύναμος νότος, ενώ ο ισχυρός βορράς με τα πλεονάσματα της Γερμανίας, της Ολλανδίας κλπ. Φυσικά επέβαλε τους όρους τους, τα μνημόνια κλπ. Τα έχουμε συζητήσει αυτά, αν θέλετε τα ξαναλέμε. Ωστόσο, σε επίπεδο νομίσματος δεν έφερε το κοινό νόμισμα την κρίση. Το κοινό νόμισμα είναι ένα εξαιρετικό ενδιάμεσο στάδιο του οράματος της πολιτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως τέτοιο πρέπει να ειδωθεί, όχι ως και το κέρμα ένα απλό νόμισμα. Έχει συνέχεια αυτό το πράγμα και τα επόμενα χρόνια εδώ είμαστε να δούμε πώς θα προχωρήσει πιο βαθιά ακόμα αυτή η πολιτική ολοκλήρωση, αν θέλετε με όραμα πια ενδεχομένως μια βαθύτερη δημοσιονομική ένωση πέραν από την οικονομική και νομισματική. Με πήγατε κατευθείαν στο επόμενο ερώτημα, ωστόσο πριν πάω εκεί να πω ότι πολύ σωστά αναφέρετε ότι πραγματικά κάποιοι, οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, θυμόμαστε είτε και ως παιδιά και ως νέοι τη δραχμή και τη ρευστότητα που υπήρχε, τη ρευστότητα εννοώ όχι με την οικονομική έννοια, τη ρευστότητα ως συνέστημα με την αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα, πολύ σωστά, με τον πληθωρισμό, με τις υποτιμήσεις τη δεκαετία του 80, ακόμα και ως παιδιά και ως νέοι, αργότερα τα έχουμε αυτά ως αίσθηση. Έχει μεγαλώσει μια ολόκληρη γενιά πια που δεν έχει εμπειρία αυτού του πράγματος. Έτσι, αυτής της αίσθησης δεν έχει ακριβώς την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν το αναφέρουμε με την έννοια όχι να μιλήσουμε διδακτικά και να κάνουμε μάθημα σε κάποιον, αλλά επειδή υπάρχει στα 20 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, είναι μια ολόκληρη γενιά πια που ζει με το ακόμα, ευρώ. Ακόμα και όσοι τα ζήσαμε τα έχουμε ψιλοξεχάσει, ας πούμε. Ακριβώς. Καλό είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι δεν έφταιγε η εισαγωγή ενός κοινού νομίσματος. Με τα καλά και τα κακά, με τις παιδικές ασθένειες που έχει κάθε καινούριο εγχείρημα, και είναι καλό μετά να τις βλέπουμε και να θεραπεύονται. Mm-hmm. Δυστυχώς με τις κρίσεις αποκαλύπτονται οι ασθένειες σε εισαγωγικά. Σωστό. Και με την κρίση προχωράμε μπροστά. Σωστό. Ωστόσο, με την αισιοδοξία και με το γεγονός ότι αυτά τα 20 χρόνια μας δείχνουν ότι θωρακίστηκε ακόμη περισσότερο ως απτό παράδειγμα, όπως το χαρακτηρίζω, το ευρώ, ως απόδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας αφενός και της νομισματικής ειρήνης στην επικράτεια της ΕΕ αφετέρου. Αυτή λοιπόν η θωράκιση του ευρώ μας κάνει αισιόδοξους για ένα ακόμα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο, έχει ασκηθεί επίσης σφοδρή κριτική ότι ενδεχομένως το εγχείρημα του κοινού νομίσματος ήρθε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο πολιτικής ενοποίησης. Δηλαδή έκανε μια στρατηγική επιλογή η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορα βήματα στο οικονομικό, άρα και το νομισματικό κομμάτι, αφήνοντας πιο πίσω το πολιτικό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι, ή μάλλον ιστορικά, τα κοινά νομίσματα ακριβώς εκεί έχουν το αδύνατο σημείο τους, ότι δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική δομή η οποία αποφασίζει, σε αντίθεση ας πούμε με τα μεγάλα νομίσματα που έχουν, με το δολάριο για παράδειγμα, με το δολάριο ακριβώς, που έχει μια κυβέρνηση από πίσω. Σωστά. Του. Σωστά. Έτσι. Μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν είμαστε ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ωστόσο είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο σας, κύριε Χαραλαμπίδη, και είναι, φύγεται ένα από τα αξιώματα με τα οποία, υπό το πρίσμα των οποίων ερμηνεύω την κρίση, την διεθνή και την ελληνική, στο βιβλίο Οικονομικός Πόλεμος και Νομισματική Ειρήνη. Ποιο είναι αυτό το ένα από τα διάφορα, από τα 4-5 αξιώματα στα οποία στέκομαι? Είναι ακριβώς ότι στην εποχή της άκρατης παγκοσμιοποίησης και χρηματιστικοποίησης του
οικονομικού συστήματος μετά την δεκαετία του 1980. Αυτός λοιπόν ο άκρατος ρυθμός, ο αχαλήνοτος ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, πίστη στο ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και, και χρειάζονται πιο χαλαρή παρά πιο σφιχτή, χρειάζεται πιο χαλαρή παρά πιο σφιχτή εποπτεία. Το γεγονός λοιπόν ότι η οικονομία προηγείται της πολιτικής, γιατί τρέχουν πιο γρήγορα οι αγορές, προεξοφλούν πιο γρήγορα τις εξελίξεις, προδικάζουν ή δημιουργούν γεγονότα από την κίνηση των ίδιων των αγορών, αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το πλαίσιο, αν αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ναι, ναι, ναι. Ότι δηλαδή σε αυτή τη φάση των τελευταίων 30 ετών, 80 με 2008, καθώς ο κόσμος μετά τη Λίμαν άλλαξε, από το 1980 ως το τέλος της δεκαετίας του 2000, αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια έτρεξε πολύ γρήγορα η οικονομία. Αυτός ήταν λόγος που εισήχθη το ευρώ ως αντίβαρο και στο δολάριο, αλλά και ως ενδιάμεσο στάδιο της ενοποίησης. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτό, διότι φανταστείτε, με το ευρώ διευκολύνθηκαν οι επενδύσεις, καθώς κανείς προγραμματίζει πιο εύκολα με ένα σταθερό νόμισμα τι θα επενδύσει. Διευκολύνθηκαν οι εξαγωγές, διευκολύνθηκε, μειώθηκε το συναλλακτικό κόστος, άρα είχε πολύ σημαντικά ωφελήματα το ευρώ, βεβαίως και τις αδυναμίες και ατέλειες του και τις παιδικές ασθένειες που έβγαλε με την κρίση. Ωστόσο, αυτό το αξίωμα ότι η οικονομία προηγείται της πολιτικής είναι δύσκολο να παρακαμφθεί, και θα δείτε ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και στο φρένο που έβαλε η παγκοσμιοποίηση μετά την κρίση της Λίμαν, μετά τις πολιτικές εξελίξεις με Τραμπ, με Brexit και ούτω καθεξής, αυτό το φρένο της παγκοσμιοποίησης δεν έχει ακόμα καταφέρει να ανακόψει την ταχύτητα της οικονομίας σε σχέση με την πολιτική. Η οικονομία λοιπόν προηγείται της πολιτικής. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι οι πολιτικές αποφάσεις να συντονίζονται αντιλαμβανόμενες τις οικονομικές εξελίξεις. Τι απέδωσε τελικά η εφαρμογή του ευρώ σε τρία επίπεδα, θα έλεγε κανείς. Πρώτον, για το μέσο Ευρωπαίο. Δεύτερον, για τις επιμέρους χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Και τρίτον, για το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κοιτάξτε, για το μέσο Ευρωπαίο είπαμε το πολύ απλό, ότι καταρχάς μείωσε το συναλλακτικό κόστος, δεν χρειάζεται κανείς για να ταξιδέψει, θυμίζω, ελεύθερη διακίνηση προσώπων κλπ. Με τα χρήματα που έχει στην τσέπη του, ταξιδεύει ουσιαστικά σε όλη την Ήπειρο. Φυσικά, αυτό δεν το υποτιμούμε, γιατί παλιά πάλι όσοι θυμούνται πηγαίναν και άλλαζαν συνάλλαγμα. Οπότε είχε προμήθεια αυτό στην τράπεζα για να αλλάξει συνάλλαγμα και ούτω καθεξής. Επίσης, εξαγωγής. Άμα είχαν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, που πλέον ενώνεται μέσω του ευρώ με την Ελλάδα, είχαν λοιπόν εξαγωγές ή εισαγωγές, έπρεπε πάλι να αντισταθμίσουν το συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς αν έχεις να παραλάβεις, για παράδειγμα, σε ένα ξένο νόμισμα σε τρεις μήνες ένα ποσό από τα εμπορεύματα που έχεις πουλήσει, δεν ξέρεις σε τρεις μήνες ποια είναι η ισοτιμία. Τώρα όμως έχεις το ευρώ, οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν μιλάω για εξαγωγές στην Αμερική, μιλάω για πρώτου ευρώ, εξαγωγές εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας ή εισαγωγές. Άρα λοιπόν έφυγε και το συναλλακτικό κόστος και το συναλλαγματικό ρίσκο και πολλά άλλα. Η κεφαλαία αγορά, η δυνατότητα κανείς να απευθύνεται σε επενδυτές σε μια ευρύτερη περίμετρο, να αναζητήσει κεφάλαια, καθώς πλέον το νόμισμα της χώρας μας είναι το ευρώ σταθερό, ενώ με τη δραχμή κανείς για να επενδύσει θα φοβόταν να υποτιμήσει και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Θα μπορούσα να προσθέσω ότι επειδή συχνά ασκείται η κριτική ότι με το εθνικό νόμισμα υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, θα έλεγα ότι σε αντιστάθμισμα υπάρχει μια σταθερή αγοραστική δύναμη. Καθώς ο χαμηλός πληθωρισμός ουσιαστικά απεκατέστησε την αξία του χρήματος. Αυτό που λέτε, κύριε Χαραλαμπίδη, πρέπει να υπογραμμιστεί και να γίνει κατανοητό. Είναι εξαιρετική η παρατήρηση. Μιλήσαμε για την αυταπάτη του χρήματος. Δείτε στην Τουρκία, για παράδειγμα, που δίδονται αυξήσεις διψήφιες στον μισθό. Ναι, 30-35% ας πούμε. Όταν ο πληθωρισμός καλπάζει και πολλοί σοβαροί οικονομολόγοι μιλάνε για τουλάχιστον 2,5 φορές πάνω πληθωρισμό. Συγκρίνω την Τουρκία διότι έχει νόμισμα δικό της. Διότι έχει, εν πάση περιπτώσει, όχι ίδιες καταναλογίαν όλα τα μακροοικονομικά της μεγέθη με τα προβλήματα της χώρας μας, αλλά βάλτε, όπως σας είπα, ότι η Ελλάδα όχι μόνο είχε αυτά τα φαινόμενα της υποτίμησης και του διψήφιου πληθωρισμού, αλλά είχε μακροοικονομικές ανισορροπίες και δίδυμα ελλείμματα και επιδραχμής. Βάλτε λοιπόν την αστάθεια και την αβεβαιότητα στο επενδυτικό τοπίο που δημιούργησε αυτό το πράγμα και αντιπαραβάλλετε το με την σταθερή, όπως είπατε, αγοραστική δύναμη που διατηρείται χάρη
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον ισχυρό αυτό θεσμό που είναι ο θεματοφύλακας του ευρώ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ο οποίος διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας. Αυτό είναι πραγματικό. Δεν είναι θεωρητικό σχήμα ενός μακροοικονομικού μαθήματος. Είναι ότι αυτό το νόμισμα που έχουμε στην τσέπη μας μπορεί σταθερά να αγοράσει κάποια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών χωρίς να χάνει την αγοραστική του δύναμη. Αυτό και μόνο το επιχείρημα είναι το μεγαλύτερο όφελος του ευρώ. Άρα αντίστοιχα είναι τα ωφελήματα και για τις χώρες. Προφανώς. Για τις χώρες, διότι όπως σας είπα, σε ένα περιβάλλον ασταθούς νομίσματος, ποιος θα πάει να επενδύσει, για παράδειγμα, τώρα με εμπιστοσύνη σε μια χώρα η οποία βασανίζεται αποκαλπάζοντα διψήφιο πληθωρισμό, με ανορθόδοξη πολιτική όπως ακολουθεί η γείτονα χώρα, νομισματική πολιτική στα επιτόκια. Μόνο και μόνο για να εξαγοραστούν assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις, γι' αυτό, δηλαδή σε πολύ χαμηλές τιμές θα πάει κάποιος με ισχυρό νόμισμα. Γι' αυτό. Βλέπουμε ότι πηγαίνουν οι Άραβες, ας πούμε, στην Τουρκία τώρα και ρίχνουν χρήμα προκειμένου να αποκτήσουν μπιρ παρά, που λένε και οι Τούρκοι, δηλαδή πάρα πολύ φτηνά επιχειρήσεις. Αυτό που λέτε έχει μια διάσταση στην οποία πιστεύει κανείς ότι το σπιράλ αυτό θα σταματήσει, και άρα είναι πράγματι ελκυστικές οι αποτιμήσεις αν σταματήσει αυτό το σπιράλ. Όμως, σε περίπτωση που δεν σταματήσει, μην ξεχνάτε ότι η αβεβαιότητα υπάρχει πάντοτε. Δηλαδή, κάποιος που νομίζει ότι σε ένα επίπεδο επενδύσεων είναι ελκυστική η τιμή, δεν αποκλείεται να δει ακόμα και ζημιές και σε αυτή την ελκυστική σε εισαγωγικά τιμή, καθώς μπορεί εξελίξεις να τον διαψεύσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει είναι η εμπιστοσύνη στην οικονομία. Το ευρώ με την νομισματική ειρήνη εγγενώς που διασφαλίζει έχει ακριβώς το χαρακτήρα της εμπιστοσύνης, και αυτό αντανακλάται στα κράτη. Για να πάμε λοιπόν στα ωφέλη των κρατών, αρκεί να σας πω ότι δείτε με τι επιτόκιο ιστορικά χαμηλό δανείζεται η ελληνική δημοκρατία και θα αντιληφθείτε το όφελος του κοινού νομίσματος για ένα κράτος. Οπότε νομίζω, και το τελευταίο, η τρίτη διάσταση είναι η πολιτική ολοκλήρωση, νομίζω την έχω καλύψει. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ενδιάμεσο στάδιο του οράματος της πολιτικής ολοκλήρωσης των πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δεκαετία του 50 και του 60. Δεν σταματάει εδώ η ιστορία, η ιστορία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί στο καλό σενάριο με εγκύτερη, με μεγαλύτερη ακόμα ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση, ενδεχομένως, ξαναλέω, το καλό σενάριο, εφόσον ολοκληρωθεί ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Αγγείλης Καταθέσεων και όλα αυτά, η Ένωση Κεφαλαίων Αγορών και ό,τι πρέπει να γίνει, που έχει δρομολογηθεί, θα πάμε σε μια ακόμα εγκύτερη και ίσως δημοσιονομική ένωση, που το πρώτο βήμα έγινε με αφορμή έναν εξωγενή παράγοντα, την πανδημία. Ήταν η αφορμή για να δανειστούν κοινά, να σπάσει το ταμπού του κοινού δανεισμού από τον Βορρά, από τον Βορρά που είχε διχαστεί με τον Νότο τη δεκαετία του 2010. Και φτάνοντας έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, αξίζει να μας πείτε κάτι για αυτό το οποίο διάβασα σε ένα κείμενό σας σήμερα στο Liberal, για αυτό που είπατε ότι αποφεύχθηκε με το ευρώ ένας νομισματικός πόλεμος. Σωστά. Αυτό αναφέρεται στην κρίση του ευρώ, την κορύφωσή της, η οποία ήταν το καλοκαίρι του 2012, προτού ο κύριος Ντράγκη με το whatever it takes, ότι θα κάνει δηλαδή οτιδήποτε χρειαστεί, και με την αξιόπιστη αυτή απειλή σε εισαγωγικά προς τους κερδοσκόπους που πίστευαν ότι θα ξυλωθεί το pullover του ευρώ όπως ξυλώθηκε τη δεκαετία του 30 ο χρυσός κανόνας. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και άρα θωρακίστηκε η νομισματική ειρήνη. Ποιο είναι το αντίθετο της νομισματικής ειρήνης? Ο νομισματικός πόλεμος. Τι σημαίνει νομισματικός πόλεμος? Ότι αν στην κρίση του ευρώ έφευγε μία μετά την άλλη σαν ντόμινο λόγω της ελλιπούς αρχιτεκτονικής του θωράκισης, έφευγε από το ευρώ ο ένας αδύναμος κρίκος του Ευρωπαϊκού Νότου μετά τον άλλον και ξυλωνόταν αυτό το pullover όπως έγινε στο Μεσοπόλεμο με τον κανόνα του χρυσού, τότε θα πηγαίναν οι χώρες η μία μετά την άλλη προκειμένου να ανακτήσουν ανταγωνιστικότητα έχοντας πια δικό τους νόμισμα, να υποτιμήσουν το νόμισμά τους. Μα όταν μία χώρα υποτιμά το νόμισμά της εναντί μίας άλλης, η άλλη απαντά υποτιμώντας και αυτή. Αυτός ο κύκλος ανταγωνιστικών υποτιμήσεων έγινε τη δεκαετία του 1930 και χαρακτηρίζεται στη βιβλιογραφία ως νομισματικός πόλεμος. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι απεφεύχθηκε ο νομισματικός πόλεμος και γι' αυτό ονομάζω αυτό το status quo νομισματική ειρήνη εντός του ευρώ.
και πραγματικά αξίζει η μνήμα που κάνατε στον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος με το πέρασμά του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημάδεψε τον στρατηγικό ρόλο που έχει αυτή η θέση. Mm-hmm. Και να πούμε και για το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δεν την αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες. Βεβαίως. Εδώ θα σας πω το παράδειγμα πώς ξεκινάει το σπιράλ, το θετικό, ο ενάρετος κύκλος μείωση του κόστους δανεισμού. Τα κράτη δανείζονται με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, κυρίως διότι έχει υποστηρικτική νομισματική πολιτική και είναι αξιόπιστος ισχυρός θεσμός στο Διεθνές Σύστημα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατάφερε, και αυτό είναι ένα ακόμα επίτευγμα, να είναι μαζί με την Fed, μαζί με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ένα κολοσσό εδώ και 100 χρόνια στο χρηματοοικονομικό σύστημα και πλέον. Κατάφερε λοιπόν στα 20 χρόνια της αυτά και κάτι η ΕΚΟΥ του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να είναι ο δεύτερος πυλώνας, η δεύτερη σημαντικά συστημική για όλο το οικονομικό σύστημα το Διεθνές Κεντρική Τράπεζα. Αυτό λοιπόν ο ενάρετος κύκλος δανεισμού αποτυπώνεται στο χαμηλότερο επιτόκιο μετά με το οποίο δανείζουν οι τράπεζες τις επιχειρήσεις ή τα νοικοκυριά και ούτω καθεξής, τροφοδοτώντας έτσι τη διευκόλυνση είτε επενδύσεων είτε κατανάλωσης και γενικότερα καταφέροντας να τονώσουν την συνολική ζήτηση στην οικονομία. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι ένα κομπιούτερ που αγοράζει ομόλογα και τίποτε άλλο. Αυτό καταλήγει τελικά στην πραγματική οικονομία, ωφελώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δανείζονται με το φθηνό αυτό χρήμα. Αρκεί, για να το πούμε ολοκληρωμένα, μη διοχετευτεί το φθηνό αυτό χρήμα μόνο σε ιδιωτική κατανάλωση. Ήταν ένα λάθος που δεν προσέξαμε στην δεκαετία των παχαίων αγελάδων του 2000, που γέννησε τα δίδυμα ελλείμματα, ένα από τα οποία ήταν το εξωτερικό μας ισοζύγιο και οδήγησε στην κρίση. Αρκεί λοιπόν να πηγαίνει σε επενδύσεις και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να δαπανάμε για έρευνα και να επενδύουμε μάλλον σε έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία και όχι να παίρνουμε φθηνό χρήμα μόνο και μόνο για να το ξοδεύουμε σε κατανάλωση. Κύριε Γκράβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή χρονιά. Καλό σας βράδυ, καλή χρονιά. Γεια σας.